και να λέμε λάτι με λάτρε παιδιά χωρίς να σκεφτόσαστε. Εντάξει και η περιοχή της Ρώσα Μοντάνα και του πλούς που είμαστε γινόταν του συνέδριο είναι ολοκλήψη. Βέβαια αυτοί έχουν τεράστιες εκτάσεις και δεν έχουν τόσο άμεση. Εμείς είμαστε το ένα χωριό και προς το άλλο. Φωτεινή, πες μας λίγο. Είμαστε στο συνέδριο των βιοκαλλιεργητών. Έχεις έρθει να παρακολουθείς το πρώτο μέρος του συνεδρίου και σε ενδιαφέρει το θέμα του νερού. Είσαι από τη Μεγάλη Παναγιά, θίγεσαι από την εξόρυξη χρυσού που γίνεται εκεί. Ναι, αυτό που έχω παρακολουθήσει σε όλα τα συνέδρια που γίνονται σχετικά με τη διατροφή και γενικά με τις βιοκαλλιέργειες και την κτηνοτροφία και τη γεώργια είναι ότι δεν δίνουν βάση στο σπουδαιότερο, ότι το θέμα είναι κοινό για όλους μας. Δηλαδή, εάν δεν μπορέσουμε εμείς οι πολίτες να κρατήσουμε τη γη στα χέρια μας, όλα τα άλλα πάνε περίπατο. Όταν λοιπόν υπάρχει στη γειτονιά, είτε πρόκειται εδώ πέρα, ας πούμε, εδώ είναι η περιοχή του Πετριτσίου. Δίπλα στο Πετρίτσι, ας πούμε, υπάρχει ένα project το οποίο λέει ότι θα γίνει επιφανειακή εξόρυξη χρυσού. Το ίδιο γίνεται και στη Δράμα, το ίδιο γίνεται και στη Καβάλα. Σε εμάς ήδη έχει επιτελεστεί ένα έργο όσο αφορά την υποδομή. Όταν εμείς λοιπόν δεν εναντιωνόμαστε πρώτα σε αυτά τα κομμάτια, μετά για ποια βιολογική δηλαδή. Πόσο μπορεί ένα προϊόν να είναι βιολογικό όταν σε μια περιοχή δίπλα από το τόπο που γίνεται υπάρχουν τέτοιου είδους δραστηριότητες όπως είναι οι εξορρυκτικές. Και όχι μόνο, γιατί οι εξορρυκτικές δραστηριότητες εννοείται ότι κατέχουν όλη τη διαχείριση του νερού. Σε εμάς δηλαδή τη διαχείριση των νερών στην περιοχή θα τα κάνει πλέον η εταιρεία. Θα χρησιμοποιεί ό,τι νερό θέλει να χρησιμοποιήσει και το υπόλοιπο θα το διαχειρίζεται με το δικό του τρόπο. Το ίδιο θα γίνει και εδώ. Άρα, πρωτίστως πρέπει να δούμε αυτά τα θέματα, τα περιβαλλοντολογικά και αυτό το περιβαλλοντολογικό θέμα σου, το συγκεκριμένο λέω, ότι δεν είναι θέμα μόνο των ανθρώπων που ζουν στα μέρη που άμεσα γίνεται η εξόρυξη, αλλά όλων, είτε είναι παραγωγή είτε είναι καταναλωτές, πρέπει να επικεντρωθούμε εκεί πέρα. Πρέπει να το δούμε ολικά το θέμα, σφαιρικά. Δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να μιλάμε πώς μπορούμε να καταφέρουμε κάτι και δεν βλέπουμε ότι δίπλα μας η γη δεν θα είναι. Εσύ τι προτείνεις, τι θα ήθελες, τι θα περίμενες από ένα συνέδριο ή αυτό που είπες πιο μπροστά για τον Ιελένη ή τώρα εδώ για το. Δικιά μου εντύπωση είναι ότι πρέπει όλα τα συνέδρια που γίνονται που έχουν σχέση με τη γεωργία και την κτηνοτροφία και γενικά με τον πρωτογενή παράγοντα να λαμβάνουν υπόψη τους τα περιβαλλοντολογικά ζητήματα. Και όταν γίνονται δράσεις ή ας πούμε διαμαρτυρίες για αυτά, να μπορούν με κάποιο τρόπο να δώσουν το στίγμα τους. Για να μην αισθάνονται ότι είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν μόνο για τη γη τους. Δηλαδή, στα κινήματα περνάει ότι είναι κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι παλεύουν, ας πούμε, για το νερό της περιοχής τους. Όχι το νερό της περιοχής μας. Αυτό το νερό κυλάει παντού. Είναι θέμα ολονών. Αυτό θέλω να πω. Ότι πρέπει να επικεντρωθούν οι δράσεις στην αιτία του προβλήματος. Η αιτία του προβλήματος είναι η αγορά της γης και η κατοχή του νερού στα χέρια των ολίγων και κυρίως των μεγάλων εταιριών. Αν δεν επιλύσουμε αυτά τα θέματα, δεν πάει να κάνουμε ό,τι θέλουμε. Δεν πρόκειται να επιληθεί το θέμα. Δεν πρόκειται να προχωρήσει η βιολογική καλλιέργεια και η κτηνοτροφία κλπ. Γιατί στο χωριό μας είχαμε και κτηνοτροφία, είχαμε και καλλιέργειες, όλα είναι βιολογικά και όμως δεν μπορούμε να. Μισό λεπτό να το παρακολουθήσουμε.